συνεχώς με τον πλαίσιο και την ακολουθία του, που έχει είναι ιδρυτής του κόμματος, ενός καινούργιου κόμματος, τελεία, τη διακήρυξη, τις βασικές αρχές της διακήρυξης τους οποίους θα παρουσιάσει σήμερα στο χωριό μας. Εμείς γνωρίζουμε τους δεσμούς που έχουν και τα στελέχη του και ο ίδιος με την Κρήτη και με τα Νόγια. Είναι τιμητική η αναφορά του και ο συμβολισμός που προσδίδει στον τόπο και τους κατοίκους του Δήμου μας για την ιστορία, τον πολιτισμό και το κυρίαρχο πνεύμα για αγώνες, το αγώνα μάλλον για ελευθερία, δημοκρατία και πρόοδο. Αυτός ο αγώνας και το πνεύμα πιστεύουμε ότι είναι, ότι υπάρχει και σήμερα, και μένει και για μας, από όπου και αν προέρχεται, να μετεξελιχθεί σε πνεύμα συμμετοχής, ανατροπής και δύναμη αλληλεγγύης απέναντι στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε για το συλλογικό καλό της πατρίδας μας και του λαού μας. Ευχόμαστε δύναμη, αγώνα, καλή συνέχεια στην αναμφισβήτητη δύσκολη προσπάθειά σας. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του φίλου Απόστολου Βλέτσου να το προλογίσω στην παρουσίαση της συντριπτικής διατήρησης του κόμματός του με τίτλο «Τελεία». Και δεν θα μπορούσα να πω όχι, γιατί θεωρώ τιμητικό να επιλέγεται το χωριό μας από σημαντικούς ανθρώπους ως αφετηρία νέων γεγονότων και μάλιστα πολιτικών γεγονότων, όπως είναι η ίδρυση και η δημιουργία νέων κομμάτων. Κάθε νέο κόμμα που γεννιέται δίνει ακόμα περισσότερο οξυγόνο στη δημοκρατία. Βοηθάει στο άνοιγμα, στο βάθεμα και στο πλάτευμα του πολιτεύματός μας. Αγαπητέ Απόστολε, η πατρίδα μας σήμερα περνάει μια δεύτερη γερμανική κατοχή. Ο ελληνικός λαός είναι όμηρος του Τέταρτου Ράιχ. Βρισκόμαστε ήδη στον πέμπτο χρόνο της ύφεσης, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Αυτό δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί. Το πολύ κύριε Λέισον, το βαρύ και ο παπάς, λέει ο λαός. Και παρότι ο ελληνικός λαός έχει φτάσει στο νυν και αΐ, οι τρόικες μας ζητάνε κι άλλα κι άλλα κι άλλα μέτρα, μετατρέποντας τη χώρα σε απικία χρέους. Κάνω αίσθηση από τα ανόγια της αντίστασης στην πολιτική και πολιτιακή ηγεσία που κρατάει την τύχη της χώρας στα χέρια της να πει επιτέλους στους τροϊκανούς εκείνο που όλοι οι Έλληνες έχουν στα χείλια τους, άι στα τσακίδια. Αρκετά πληρώσαμε και σε αίμα, με χιλιάδες αυτοκτονίες και σε φόρους. Τώρα διαβάζω, θέλουν να βάλουν χέρι της περιουσίας του ανθρώπου. Νομίζω ότι μετά από 5 χρόνια μνημονιακής δικτακτορίας ήρθε η ώρα η σημερινή κυβέρνηση να πει το μεγάλο όχι και να είναι βέβαιη ότι η ιστορία θα τη δικαιώσει. Σε διαφορετική περίπτωση, το λόγο πλέον πρέπει να έχει ο λαός. Αυτός πρέπει να λάβει τις τύχες του. Αυτός να καθορίσει την πορεία του. Γιατί εμπόσο συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους Γερμανούς να μας στείλουν κάθε λίγο και λιγάκι στον τοίχο της Κεσαριανής, τότε είναι θέμα χρόνου πότε θα ξεσηκωθεί αυτός ο λαός. Ο κόμπος έχει φτάσει πλέον στο τέλειο. Και ήρθε η ώρα, φίλε Απόστολε, να μπει μια τελεία. Να μπει τελεία στα μνημόνια της ντροπής. Να μπει τελεία στην ατελείωτη φτώχεια. Να μπει τελεία στην ανεργία. Να μπει τελεία στις αυτοκτονίες. Να μπει τελεία στην καταπάτηση του συντάγματος. Να μπει τελεία στο ξεσπίτωμα των ανθρώπων, τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Φίλε Απόστολε Κλέτσο, Δήμαρχε Στυλίδας, σε καλωσορίζω στην καρδιά της Κρήτης. Σε καλωσορίζω στα ανόγια των αγώνων για ελευθεριά, δημοκρατία και αξιοπρέπεια. Σε καλωσορίζω σε ένα χωριό που ήταν και θα παραμείνει πάντα κέντρο επανάστασης απέναντι σε ξένους και ντόπιους δοσύλλογους που επιχειρούν να υπονομεύσουν την εθνική μας κυριαρχία, την εθνική μας αξιοπρέπεια. Εύχομαι ολόψυχα καλό ταξίδι στην τελεία. Επέτρεψε μιας και είσαι παλιός καταδρομέας να σου χαρίσω την ιστορία των 300 που πήγανε από τα Χανιά για τη Λευκωσία, του χωριανού μας και φίλου του δημοσιογράφου Γιάννη Φασουλά. Καλώς όρισε.
Εγώ δεν είμαι ματιναδολόγος, θα δανειστώ όμως εδώ στο χωριανού μου μια ματινάδα να σε καλωσορίσω λίγο από την παιδιά. Όποιος στα Νόγια έρχεται, θα πρέπει να θυμάται πως με την παρουσία του τιμά, μα και τιμάται. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω φωναχτά το Θεό για αυτό που με αξίωσε να ζήσω σήμερα, εμένα και τους συντρόφους μου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Πατέρα Ανδρέα, κύριε Δήμαρχη, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, ήρθαμε εδώ στα Νόγια, διαλέξαμε τα Νόγια, γιατί είναι ένα παγκόσμιο, ένα πανελλαδικό σημείο αναφοράς. Ήρθαμε εδώ να πάρουμε δύναμη και τιμή, γνωρίζοντας το παρελθόν, το παρόν, και είμαστε σίγουροι για το μέλλον των Ανοιγείων και της Κρήτης. Ξέρουμε ότι τα Νόγια δίνουν παλμό σε όλη την Κρήτη. Ότι τα Νόγια δίνουν παλμό σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και ξεκινάμε από τα Νόγια. Για να πάρουμε, το ξαναλέω, τιμή και δύναμη. Σήμερα θα μιλήσουμε πολιτικά, αλλά με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Θα κάνουμε περισσότερο διάλογο, γιατί δεν μ' αρέσουν οι μονόλογοι. Και οι μονόλογοι κουράζουν τους ανθρώπους και τελικά δεν καταλήγουν σε συμπεράσματα. Με αυτά, με τούτα και με τ' άλλα, φτάσαμε την Ελλάδα, όπως πολύ ωραία την περιέγραψε ο Παπανδρέας, σε απόγνωση. Οι μισοί Έλληνες είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, οι άλλοι μισοί καθημερινά αγωνιούν για το τι θα γίνει αύριο. Σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, από τους πιο φτωχούς βεβαίως, η μεσαία τάξη, η ραγκοκοκαλιά της κοινωνίας καταστράφηκε, αλλά ακόμη και οι πολύ πλούσιοι αγωνιούν και αυτοί και έχουν πρόβλημα και γι' αυτό έστειλαν τα λεφτά τους έξω, γι' αυτό δεν κάνουν επενδύσεις εδώ και μας συμβαίνουν όλα τα κακά που μας συμβαίνουν. Πώς έγινε αυτό? Είναι γνωστό σε όλους, θα αναφερθώ έτσι επιγραμματικά. Από τη μεταπολίτευση και μετά, κάποιοι κατάφεραν να μας χωρίσουν σε πράσινους και μπλε. Ξεκίνησε ένας ιδιόμορφος και ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος, καινούριος εμφύλιος, όπου πάνω εκεί χτίστηκαν καριέρες και περιουσίες, χωρίζοντας τους ολίγους Έλληνες, είμαστε 10 εκατομμύρια, δεν είμαστε πολλοί, είμαστε πολύ λίγοι, για να είμαστε, να έχουμε την πολυτέλεια, να είμαστε τόσο χωρισμένοι και τόσο φανατικά χωρισμένοι. Θα θυμάστε τα μπλε και τα πράσινα καφενεία στο χωριό μου, που οι άνθρωποι παράγουν ελιές, αν δεν έχουν και κανένα προβατάκι, δεν έχουν, έχουν κοινά συμφέροντα, κοινά, δεν τους χωρίζει τίποτα. Και ήταν οι μισοί μπλε και οι άλλοι μισοί πράσινοι, χωρίς κανένα λόγο, κανένα συμφέρον. Και παίζανε και ξύλο. Και παίζανε και ξύλο για να κάνουν κάποιοι περιουσίες και καριέρες. Αυτοί λοιπόν δεν παρήγαγαν πολιτική, δεν έκαναν τις ενέργειες εκείνες που θα έπρεπε να κάνουν για το καλό της χώρας, του λαού. Έκαναν ενέργειες μόνο για τους δικούς τους, για κομματική πολιτική, αλλά κυρίως για προσωπική πολιτική. Έγιναν πολλά σκάνδαλα, πολλά οικονομικά σκάνδαλα. Αν κανείς ξεκινήσει να τα γράφει, να τα καταγράφει, εκδότης και δημοσιογράφοι που ξέρουν, εμείς ξέρουμε ολίγα. Η πραγματικότητα είναι τόμος εγκυκλοπαίδειας ολόκληρος. Δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα και οι αστοχίες. Είναι και λεφτά που δεν μπορέσαμε να πάρουμε, αυτή την λεγόμενη απορροφητικότητα από το ΕΣΠΑ. Λεφτά δικά μας που έπρεπε να τα πάρουμε για να γίνουν, για να γίνουν υποδομές. Δεν τα πήρανε. Κατάλαβα γιατί δεν τα πήρανε όταν έγινα δήμαρχος. Και είδα λίγο τα πράγματα πώς
πώς γίνονται. Πήγα στα Υπουργεία, μίλησα με υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους, που είναι μια χαρά παιδιά, μια χαρά άνθρωποι, εκτός από λίγους οι οποίοι ήταν σε πολιτικές θέσεις και ανήκαν σε στρατούς και τα παίρνανε. Και μου είπανε τα κόλπα πώς τα κάνουν. Περιμένανε μέχρι τελευταία στιγμή να φτιάξουν τις μελέτες κτλ. Για να μπορέσουν να πάρουν μίζες. Δεν τα καταφέρνανε γιατί οι Ευρωπαίοι ξύπνησαν κάποια στιγμή να πάρουν μίζες και αφήναν τα κονδύλια ανεκμετάλλευτα. Δεν μπαίνανε στον κόπο να πάρουμε τα λεφτά για να φτιάξουμε υποδομές, για να φτιάξουμε καλύτερη τη ζωή μας. Για να τα δώσουν στον πρωτογενή τομέα, στην φθινοτροφία, στην αγροτιά, στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, στον τουρισμό. Εμείς τι λέμε λοιπόν, πολύ απλά για να μην σας κουράζω περισσότερο. Να μπει μια τελεία σε όλα αυτά. Πιστεύουμε εκ του αποτελέσματος ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις παράγουν μόνο διαφθορά, γραφειοκρατία και τίποτα παραπάνω. Θέλουμε πολλά κόμματα, πολλά μικρά κόμματα σε μια κυβέρνηση, έτσι ώστε ο ένας να ελέγχει τον άλλον και εντός εισαγωγικών ο ένας να φοβάται τον άλλον. Εμείς υποσχόμαστε, αν εσείς το θέλετε και μπορέσουμε να μπούμε στη Βουλή, έλεγχο διαρκή σε απευθείας σύνδεση το Κοινοβούλιο με δημοσιογράφους και εισαγγελείς. Έχουμε να προτείνουμε πράγματα, θα ζητήσουμε προαπαιτούμενα για να μπούμε σε μια κυβέρνηση, όχι να μπούμε στην κυβέρνηση για να πάρουμε υπουργεία, ποτέ, για να δώσουμε ψήφο ανοχής. Τα προαπαιτούμενα είναι να καταργηθεί ο επέσχυντος νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος τι λέει, ότι στα πρώτα 5 χρόνια, κι αν δεν πιαστεί στα πράσω ο υπουργός, κι αν κλείσει και η Βουλή 2 φορές, όσα και να έχει φάει εκατομμύρια, ο υπουργός είναι λάδι και μπορεί να τα τρώει και να πηγαίνει τις τσάρκες του στα νησιά. Να μην γίνεται υπουργός κανένας βουλευτής, γιατί το μόνο που κάνουν είναι να ανοίγουν μαγαζάκια για να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους. Να αρθεί, εκτός από το νόμο περί ευθύνης υπουργός, να αρθεί η ασυλία των βουλευτών και να μειωθούν κατά πολύ, τουλάχιστον στο 50% οι απολαβές τους και τα γενικότερα προνόμια τους. Με αυτά τα προαπαιτούμενα και με μια ατζέντα την οποία θα φτιάξουμε εκείνη τη στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας, θα μπούμε σε μια κυβέρνηση. Λέμε όχι σε συγκεκριμένα πρόσωπα και το λέω από τώρα το όχι σε συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας. Λέω όχι στο Βενιζέλο, γιατί αν δεν υπήρχε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, τον οποίο ο ίδιος εμπνεύστηκε και δυστυχώς η Ελληνική Βουλή ψήφισε, έπρεπε να είναι μπροστά στη δικαιοσύνη τώρα και να δίνει λόγο και όχι να είναι μέγας κεντρανός διαπραγματευτής για τα εξωτερικά και για τα οικονομικά μας. Έπρεπε να είναι στο σκαμνί για τα υποβρύχια και για το στικάκι της λίστας Λαγκάρντ. Λέω ναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι στο Τσίπρα. Γιατί είναι ένα παιδί μικρό, άπραγο, αδούλευτο, δεν έχει βάλει ένσημα ποτέ στη ζωή του, δεν έχει πάει φαντάρος. Θα μου πεις και τι έγινε που πήγε φαντάρος. Έγινε, δεν έγινε τίποτα. Και μπορεί το φανταρελίκι για πολλούς να ήταν κάτι κακό στη ζωή του. Προσωπικά ήταν για μένα πολύ καλό. Αλλά δείχνει μια νοοτροπία. Αυτό που όλοι εμείς πάμε και το κάνουμε, ακόμα και με το ζόρι, αυτός το απέφυγε. Δείχνει το ποιόν του ανδρός. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Θέλω να σας παρουσιάσω τους βασικούς συνιδρυτές και συνεργάτες μου. Εγώ είμαι πρώτος μεταξύ ίσων. Ξέρω ότι αυτή η μεγάλη γιορτή στα Νόγια έγινε περισσότερο για χάρη, και περηφανεύομαι γι' αυτό, για χάρη του αδερφού μου, του Βάλιου του Γκανή, ο οποίος είναι σύντεχνος στα Νόγια, άρα είμαι και εγώ σύντεχνος στα Νόγια, γιατί είμαστε αδέρφια. Λοιπόν, πρώτος και καλύτερος, ο Βάλιος του Γκανής. Ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα αγροτικά. Ο Στάρος ο Καρβούνης,
Είναι νομικός οικονομολόγος, έχει δουλέψει στις Βρυξέλλες για πολλές κυβερνήσεις, για το ΕΣΠΑ και για άλλα θέματα και είναι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και ο Αργύρης ο Πετρόπουλος, δικηγόρος Αθηνών και δικηγόρος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιερώνημου. Μεγαλειότητε πώς? Μακαριωτάτου. Εντάξει, δεν τα ξέρω πολύ καλά τα εκκλησιαστικά. Λοιπόν, αυτοί είμαστε. Θα δεχτούμε ερωτήσεις για όλα τα θέματα και ανάλογα σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση θα απαντάει. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν, τι ξέχασα? Ξέχασα το καλύτερο, το 10ο καλό. Ξέχασα το 10ο καλό. Λοιπόν, εντάξει. Έχω πει και πολλές σιγουριές ήδη και γι' αυτό με συγχωρέσετε. Λοιπόν, κυρία Ζωβοήλη. Είναι όμορφη σαν κριτικιά, έτσι, δεν είναι? Λοιπόν, είναι τοπογράφος μηχανικός και ήταν στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος διευθύντρια στο τεχνικές υπηρεσίες και τώρα είναι διευθύντρια στην πολιτική προστασία. Και είναι μητέρα τριών παιδιών.